δυνατόν να κυβερνάμε αυτόν τον άγωνο και δυστυχισμένο τόπο από τις φωλιθρόνες στο γραφείο μας για τα μπαρ της Μεγάλης Βρετάνιας. Γιατί εδώ που τα λέμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε μέχρι να βγούμε. Και άμα βγούμε, βάζουμε τον απόδι πάνω στ' άλλο, πίνουμε τις ποτηριές μας, λέμε τις κουβεντούλες μας, παίζουμε τα κουμκανάκια μας και έχουμε πλήρη μεσάνυχτα για τις έννοιες και τα βάσανα του Κοσμάκη. Ανδρέα, να σου πω κάτι. Να μην μου πεις τίποτα. Άσε με τώρα που πήρα φόρα. Μα εγώ βιάζομαι. Βιάζεσαι. Ναι, έχω μια επίγουσα δουλειά. Τι δουλειά του Υπουργείου. Όχι, βρε αδερφέ. Τώρα κατακτώ εδώ μέχρι την Εκάλη. Στην Εκάλη. Για τένις. Κάνω μια βίλα και θέλω να πάω να ρίξω μια ματιά. Να ρίξει μια ματιά. Βέβαια, αν δεν πάει να κάνει έναν ευθυγιασμό στου εργάτε, θα σε κλέψουν. Εργάτε εδώ, άλλοι, θα σε κλέψουν. Έχει απόλυτο δίκιο, Κώστα. Άμα δεν κάνει ελέγχο και ευθυγιασμό, θα σου φάνε το μεδούλι, παιδί. Μην το συζητά, σου λέω. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Αυτού του ελέγχου και ευθυγιασμού που κάνει για τη δική σου περιουσία, του έκανε ποτέ σε κανένα από τα έργα που ανάθεσε σαν υπουργό. Δεν καταλαβαίνω, τι θέλει να πει. Τι δεν καταλαβαίνει, Κώστα, είναι πολύ απλό. Θέλω να πω, πήγε ποτέ να ελέγξει και να ευνηδιάσει του διάφορου εργολάβου στα έργα που του αναθέτει. Αυτό το έχω αναθέσει στον ιδιαίτερο μου. Χα! Έδεσε, Κώστα μου. Τι εννοεί, έδεσε. Γαϊδουρώτεσαι. Δηλαδή, κοιμήσου ήσυχα. Μέχρι να τρακάρει σε καμιά μουριά. Τι μουριά. Ακλαδιά θε, ακλαδιά. Τι ακλαδιά, τι ακλαδιά, τι μου λε τώρα. Θέλω να πω, ρε Κώστα, ότι δεν είμαστε εντάξει. Δηλαδή, θα τα πείσουμε εσένα και να πιάσουμε εμένα. Πώς είναι δυνατόν, ρε Κώστα, εγώ να διοικώ τους ανθρώπους που ζουν στον Άγριο και στην Πλατανιά, που από όλη την Ελλάδα το μόνο που ξέρω είναι τρεις βεράντες της Κηφισιάς, λίγα κοσμικά μπαρ, με λίγη ύδρα και λίγη μήκο. Βέβαια, δεν θέλω να πω ότι ανάμεσα στους συναδέλφους μας δεν υπάρχουν κάποιοι με φιλότιμο και καλές προθέσεις. Αλλά δεν φτάνει το φιλότιμο και καλές προθέσεις, ρε Κώστα μου. Εγώ έχω την καλή πρόθεση να σου κάνω μία εγχείρηση σκουλικοειδή. Εσύ κάθεσαι. Όχι. Έλεγα μήπως κάθεσαι. Ακριβώς είμαι. Τότε ο κόσμος γιατί κάθεται, ρε Κώστα, επειδή έχουμε εμείς το μυστέρι. Εγώ, Κώστα μου, ό,τι έκοψα, έκοψα. Δεν ξέρω τι λες και τι εννοείς, πάντως αυτό που κάνεις θα έχει τρομερές επιπτώσεις στην πολιτική σου καριέρα. Δεν με ενδιαφέρει, Κώστα μου. Έτσι κι αλλιώς, εγώ θα παρατηθώ, θα φύγω από την πολιτική. Ως τελείωσα κατάλληλα. Και το Εργατοαγροτικό Κόμμα. Κώστα, με το Εργατοαγροτικό Κόμμα. Ας έρθουν οι εργατοαγρότες να το κουμαντάρουν. Κοιτάξτε, κόσμε, ρίχτε προσεκτική ματιά. Δύο εργατοαγρότες με χέρια που ροζιάζουνε από το κουγκάνο. Ξέρεις τι αντίκτυπο θα έχει η παρέτησή σου. Δεν ξέρω, Κώστα μου, τι το με νοιάζει. Μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει, Κώστα μου, να πέσει να κρεμοτσακιστεί. Εμένα με ενδιαφέρει να φύγω. Μα γιατί να φύγεις, τι έκανες να φύγεις, γιατί. Να φύγω, Κώστα μου, γιατί έχω φιλότιμο. Έχω φιλότιμο, να φύγω. Δηλαδή, η απόφασή σου είναι οριστική. Οριστική και αμετάκλητη. Δηλαδή. Ορίστε. Σε ζητάνε. Ποιοι παιδί με ζητάνε. Τρεις χωριά. Τρεις χωριά, τρεις. Τα βάλεις στους ανθρώπους, μωρέ. Εγώ, Αντρέα, πρέπει να πηγαίνω. Αλλά θέλω να σκεφτείς πολύ σοβαρά αυτή σου την απόφαση. Περάστε, περάστε. Κάτσε, ρε Κώστα, λίγο. Κάτσε, έχει ενδιαφέρον. Α, πρέπει να. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας, κύριε. Καλώς τα παιδιά. Ο κύριος. Είναι ο Αρίστος ο Κούρτης, ο οδηγός από την Πλατανιά. Έχει στοιχεία που μας ζητήσατε. Α, πολύ ωραία. Χάρηκα, κύριε Αρίστος. Χαίρομαι πολύ, κύριε Υπουργέ. Έχω στοιχεία για τις μεταφορές. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Γεια σας, τι έχει, γιατί δεν μιλάει. Είναι από την χαρά τη που σα είπε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, είναι τα στοιχεία που είπαμε. Και να μας συγχωρείτε κιόλας που με την ανακατοσούρα στην Πλατανιά κάτω και με τη γέννα δεν προλάβουμε να σας δούμε, να σας ευχαριστήσουμε. Σοπα ρε Πανάγο. Αλήθεια, πώς πήγε η γέννα, ρε παιδιά. Δύσκολη, πολύ δύσκολη. Δύσκολη. Ο γιατρός μας είπε, για να αφήναμε την Κατίνα να την ξεγυγίσει η μαμή στον Άγριο, δεν θα ζούσε ούτε αυτή, ούτε και το παιδί. Ακούς, Κώστα. Ακούς, έργα το αγρό.
Δεν θα ζούσε, λέει η γυναίκα. Και ξέρει, δεν θα ζούσε. Όχι. Γιατί ο άντρας της δεν είναι του εργατοαγροτικού κόμματος. Και δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, αυτό γίνεται σε όλες τις κλινικές και σε όλα τα μεευτήρια. Την ανάγκη ενός ασθενούς να εισαχθεί, το τη διαπιστώνει, παιδί μου, η επιστήμη. Αλλά η πολιτική, και μάλιστα η χειρότερη μας την πολιτική. Δεν σε καταλαβαίνω. Τα παράσιτα. Είναι δικός μας να μπει, δεν είναι δικός μας να ψοφήσει. Λες και όλα αυτά τα έργα κοινής ωφελίας δεν τα έκανε ο κόσμος από το δικό του ταμείο και τους φόρους. Τα κάνανε τα κόμματα από το δικό τους ταμείο. Αλλά δεν το έχουν καταλάβει, Κώστα, ότι όλα αυτά τους ανήκουν. Είναι αίμα τους. Ωραία τα λέτε. Αν τα λέγατε έτσι και πριν. Ωραία τα λέω, αλλά τα λέω κατόπιν εορτής. Δεν τα ξέρω. Εμένα θα μου επιτρέψετε να φύγω, γιατί πρέπει να πάω στην Ήλιτσα που έλεγα. Να πάω στο καλό κόσμο. Να πάω στο καλό. Α! Να σου πω κάτι. Πώς κάνεις τους ελέγχους που έλεγες. Ποιους ελέγχους, τι ρωτάς. Τους ελέγχους, τα έργα, πώς τους κάνεις. Βλέπω το έργο, βλέπω τα υλικά, βλέπω τις καταγραφές, τα τιμολόγια, τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις. Βεβαίως. Εσείς κύριε Αρίστα, για πέστε μας τι έχετε να μας πείτε. Εδώ κύριε Υπουργέ, έκανα 5 δρομολόγια υλικά. Αυτοί γράφανε 10. Εμένα στο τώρα με πληρώνανε 3 το φουκάρα. Απανείς εργασίες λέγανε. Έτσι γράφανε στα ΠΑΠΑΕ. Στα πρωτόκολλα παραλαβής απανών εργασιών, ε. Και ο Κώστας, παιδιά, κοιτάει τις αποδείξεις. Για πάρε με Κώστα εδώ μία από αυτές τις αποδείξεις που μου φέρανε εδώ τα παιδιά. Να δεις. Όλες οι ίδιες. Τι είναι το έργο. Απόδειξη είναι τον έργο. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Σταυράκης Όπουλος του Γρηγορίου ηργάστη στο γιαπί του Μεευτηρίου Πλατανιάς 16 μεροκάματα. Το ηργάστη το έχει με γιώτα, ε! Και λες να κουράσει και λιγότερο με κόστο. Για να σε παρακάτω. Ηργάστη 16 μεροκάματα προς 40 ευρώ την ημέρα και με έβαλα να υπογράψω αποδείξεις προς 85. Ε, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Οι αποδείξεις, Κώστα μου. Οι αποδείξεις, για να δεις πως κλέβουν οι αϊτονίκηδες. Αλλά δεν πρόκειται να τους τη χαρίσω, Κώστα. Έχω μαζέψει εδώ πράγμα και θα μαζέψω κι άλλο ακόμα. Άμα δεν τους κλείσω φυλακή, δεν θα ησυχάσω. Τέλος πάντων, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ πάντως, γεια σας. Σε κάθαρη πολιτική θέση ο Κώστας, παιδιά, ε. Γιατί δεν κάθεστε, ρε. Όχι, δεν είναι για να κάτσουμε, κύριε Υπουργέ. Άλλωστε δεν έχουμε καιρό. Ήρθαμε με το φορτηγό του Αρίστου που είχε κάτι να ξεφορτώσει. Με τη συμφωνία να βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι. Ναι, πρέπει να πηγαίνουμε γιατί έχουμε και το ξεφόρτο. Εντάξει. Πού είσαι, Πανάγο. Σε ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο σπίτι σου. Και σου εύχομαι με το γιο σου. Γιο δεν ήταν, Πανάγο. Μάλιστα. Να δουλέψετε μαζί και να κάνετε το χωράφι στην Πλατανιά, διπλό και τριπλό. Γιατί σε λίγο, από ό,τι βλέπω εδώ στην Αθήνα, θα τρώμε τα πεζοδρόμια. Και δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να βρεθεί και κανένας υπουργός να σας φτιάξει εκείνο το γεφύρι. Αν και δεν το πολύ βλέπω, δηλαδή, τέλος πάντων. Πότε δεν ξέρεις. Πάντως, να μας συγχωρείτε κιόλας που μόλις αυτά το έγιναν... Ζήτα μου και συγγνώμη. Πανάγο μου, αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη στον άλλον, σίγουρα αυτός δεν είσαι εσύ. Να πάτε στο καλό, παιδιά, να πάτε στο καλό. Ευχαριστούμε, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Βεργάστη, με τι γράφετε. Εγώ δεν γράφω εσύ. Σαντί. Ορίστε. Άρα, Τάνι, πώς τηλεφώνησε η κυρία Λόρ. Όχι, δεν τηλεφώνησε κανένας. Άμα δεν το θες, λέει το τηλέφωνο, να τους το γυρίσεις μέσα που έχει να κάνει μερικά τηλεφωνήματα. Ναι, μόνο πες τη μαμά σου ότι από σήμερα το πληρώνω εγώ το τηλέφωνο. Περίμενε μια στιγμή. Παρακαλώ. Όχι, κύριε, δεν υπάρχει υπουργός εδώ. Ναι, εγώ είμαι ο κύριος Μαυρογιαλούρης. Ω, τι κάνετε, κύριε Ζαχαρόπουλε. Ναι, από το Υπουργείο Παιδείας, ξέρω. Τι, ζήτησα εγώ τους φέτη.
προσφέρει δηλαδή, αν επιτρέπετε, κύριε Ζαχαρόπλε. Φίλος της κόρης μου. Και τι έκανε αυτός ο ευγενής νέος, κύριε Ζαχαρόπλε. Πέταξε δύο κεσέδες γιαούρτι στη φαλάκα του γυμνασιάρχη. Πέσανε, του πέσανε κατά λάθος. Εστέπια. Και τι ζητάμε εμείς δηλαδή, κύριε Ζαχαρόπλε. Να το επιτρέψουμε να πετάξει και μου στα λευριά. Όχι, κύριε Ζαχαρόπλε. Σας ευχαριστώ. Αν είναι να κάνετε κάποιο ρουσφέτη, κάντε εκεί στο Υπουργείο σας. Εμείς δεν χρειαζόμαστε. Α, και το νου σας, κύριε Ζαχαρόπλε. Προσέξτε, μην πας σε σας έρθει και σας κανένα σκέσες. Έλα τώρα, μωρέ, ντάντι. Τι έκανε το παιδί. Βιτριόλα, πέταξε. Γιαουρτάκι, πέταξε. Που στο κάτω κάτω είναι και δροσιστικό. Έχει υπόψη. Ότι αν ξαναπατήσει κανένας από τους φίλους σου τους τετυμπόιδες εδώ μέσα, θα γίνει χαμός. Γιατί εγώ δεν ρίχνω γιαούρτια, ρίχνω φάπες. Καλώς, καλώς. Ευτυχώς, κύριε Υπουργέ, τα κατάφερα. Τι κατάφερε εδώ, Γιώργα. Τα κατάφερα. Δηλαδή τι κατάφερα. Τις πρόλαβα όλες τις εφημερίδες. Τις πρόλαβα. Μάλιστα, τις πρόλαβα. Και έτσι θα μπορώ να αύριο τη διάψευσή σας. Τη διάψευση. Μάλιστα. Και τι διαψεύω, κύριε. Να, όλες αυτές τις ανοησίες που γράψανε για την δίθεν παραίτησή σας. Α, τις ανοησίες. Μάλιστα. Και την έγραψες εσύ τη διάψευση, μόνο Γιώργα. Με την αδειά σας. Με την αδειά μου. Και πού την είχα αφήσει την άδεια, ρε Γιώργα, σε κανένα χρυτάρι. Όχι, κύριε Υπουργέ, ως συνήθως. Τη διάβασα όμως και στην κυρία σας και την Ελένη. Α, τότε μετά δεν μου πέφτει λόγος. Αφού τη διάβασε η κυρία μου και την έγραψες εσύ, αμα να μην ενοχλείτε πολύ πολύ. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, εγώ... Τρέπα, Γιωργάκη, να μαζέψεις τις διαψεύσεις, γιατί θα φας πολύ ξύλο, Γιωργάκη. Πολύ ξύλο! Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Κι ο έτερος Καπαδόκη. Τι έγινε, ρε Κρέζα. Όλα καλά. Για ρίξτε, ρε Λεφέντες, εδώ μια ματιά σε κάτι αποδείξει που μου έφερε ένα χελιδονάκι. Για κοίτα εσύ. Αυτά είναι της Πλατανιάς, κύριε Υπουργέ. Εγώ πού θέλετε να ξέρω τι γίνεται εκεί κάτω. Αυτά είναι της Πλατανιάς. Έννοια σου, Γιωργάκη, και χωράματα για τη γούνα σου. Έννοια σου. Και κοιτάτε, κύριε Ζάση. Κύριε Υπουργέ, με αδικείτε. Σε αδικό. Βέβαια, τι, εσείς εδώ θα σιγά σιγά να με βγάλετε και καταχραστή. Τι, έβαλα τίποτα στη τσέπη μου εγώ. Όχι, σας ρωτάω, έβαλα τίποτα στη τσέπη μου. Τι τα θες τα λόγια, ρε Κρέζα. Εδώ υπάρχουν αποδείξεις, τι τάπια. Κύριε Υπουργέ, τι, εγώ σας ρωτάω, έχω πάρει εγώ τίποτα. Ρε Κρέζα, από τη στιγμή που μου άνοιξαν τα μάτια, χάθηκαν εκατομμύρια. Πού πάνε τα λεφτά, Κρέζα. Στο κόμμα, κύριε Υπουργέ, πάνε. Πού ήθελε να πάνε. Έχουμε ανάγκη από φίλους. Α, στο κόμμα. Βέβαια. Μα εσύ, ρε Κρέζα, μου λέγεις ότι πίνουν νερό στο όνομά μου. Πίνουν, αλλά να μην τσιμπήσουν είτε κάτι. Και να σου πω, ρε Κρέζα, εσύ είσαι στο κόμμα. Εγώ. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, είσαι στο κόμμα ή δεν είσαι. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Και βέβαια είμαι. Πολύ καιρό. Από την νεολαία. Από την νεολαία. Βέβαια. Βαθιές ρίζες ο Κρούεζας. Βαθιές, βαθιές. Μάλιστα. Ναι. Και να σου πω, ρε Κρούεζα, εσύ πώς θα παίρνεις βότα στη ζωή σου. Ορίστε. Θέλω να πω πώς έκανες την περιουσία που έκανες, τα σπίτια που έκανες. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Εγώ είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Εγώ είμαι του κόμματος. Εγώ που το σκοτώνουμε για το κόμμα. Άσε, Κρουεζά. Κατάλαβα. Τι. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, Κρουεζά, υπάρχουν και σκουλίκια. Σαν και σένα, Γιωργάκη, και σαν και σένα, Κρουεζά. Εγώ, κύριε Υπουργέ. Φεύγα, Γιωργάκη, γιατί θα φας αλλιώτικο ψήφο. Κύριε Υπουργέ, πρόκειται να παίρνει και πορεία, κύριε. Φεύγα, νεολέ. Κύριε Υπουργέ, τώρα μπορεί να το
κι εγώ τώρα, γιατί έχω ραντεβού με τον κύριο Δελμούζο. Και άρχισε πολλά στιγμή. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί, θέλω να σας πω μερικά πραγματάκια. Από ό,τι ξέρετε, παραιτήθηκα από εγώ από υπουργός. Και παραιτήθηκα γιατί έχω φιλότιμο. Και άπαξ και αποκτήσετε κι εσείς λίγο εδώ μέσα, θα τα πάμε μια χαρά. Λοιπόν, από σήμερα μπαίνουνε νόμοι. Πρώτον, μετά την τσίχρονη, το στόμα. Δεν θα ξαναπατήσει εδώ μέσα κανένας από τους φίλους τους κατηγορητές. Γιατί θα τους κόψω τα πόδια. Δεύτερο, τέρμα τα κουμκανάκια. Τρίτον, μας βλέπει ο κόσμος. Τασία! Τασία! Ορίστε κύριε Δάκη. Τι είσαι παιδάκι μου τις κουρτίνες. Αρκετά ρε ζήλη γίναμε με...